Και όλα όσα περιγράφει η μελέτη περιβαλλοντικών ρυθμίσεων θα γίνουν δεκαπλάσια και εικοσαπλάσια εφόσον θα μπουν και τα περαιτέρω άδεια. Θα πάρουν άδεια, έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται άδεια. Όχι, ναι, για τα υπόλοιπα, ο νόμος του 4. Να γίνουν σκουριές, από εκεί και πέρα επεμβαίνουν παντού σε όλες τις περιοχές. Ο νόμος του 4 λέει χωρίς άδεια. Αλλά και άδεια να χρειαζόταν από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μετά τη σταματά. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει. Αν σταματήσει και βλέπει τρία χρόνια, μετά είτε αυτοί φύγουν είτε εμείς τους διώξουμε, οι επιπτώσεις έχουν γίνει καταστροφική και καταστροφή εκεί. Άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι ότι ναι, μεταλλεύουμε σε έχουν και μόλις σε έχουν. Αλλά αυτό το πράγμα δεν χωράει σε μια Χαλκιδική η οποία είναι περιορισμένη. Τα έχουν στον Καναδά, στην Αλάσκα, στην Αυστραλία κλπ. Αλλά χρειάζονται ελικόπτερο για να μετακινηθούν να πάνε, δεν είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό λοιπόν, ένα είναι ότι θα βλάψει τα νερά που είναι τα μοναδικά της Χαλκιδικής. Θα βλάψει τον αέρα, τη φήμη της Χαλκιδικής, όλα τα προϊόντα της και την οικονομία της Χαλκιδικής. Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Συζητάνε για 1.300 θέσεις πέρα από τα παραμύθια. Η μελέτη λέει 1.300 θέσεις τον 8ο χρόνο. Τώρα έχουν πάρει, λένε ότι είναι 1.200, γιατί τους 800 το χρησιμοποιούν σαν στρατό ενάντια σε εμάς. Δεν τους χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι δουλεύουν σε security στα όχι, όχι, όχι. Η αστυνομία δουλεύει. Δεν ξέρουμε αν δουλεύει σαν security. Η αστυνομία δουλεύει με εντολή κάθε φορά που έχει πληροφορία ότι εμείς θα πάμε προς τα εκεί. Τότε λοιπόν έρχεται η αστυνομία και φυλάει τα ορυχεία. 200, 300, ΜΑΤ κλπ. Που έρχονται. Αυτό που λέτε, αν συγκεκριμένοι αστυνομικοί είναι εκτός βάρκες και συγκριτάδες... Αυτό που κάνανε την προηγούμενη φορά, να ρίξουμε κοινικά μέσα σχολεία. Να πάρουν... Αυτό είναι απίστευτο. Να πάρουν παιδιά τώρα απαραίτητη ρίχνη να τους πάρουν DNA. Αυτά πράγματα δεν γίνονται ούτε στις ανθρωπιστικές χώρες. Μα γίνεται, συνεχίζουμε. Έχουν προστάγει 140 άτομα με προσαγωγή. Πάνω από 140. Και χωρίς να είναι τυφλές. Είναι τυφλές οι προσαγωγές. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω μια μαρτυρία ότι ήσουν εκεί και άρα θα σε φωνάξω για να δω αυτή τη μαρτυρία. Είναι παίρνω από το καφενείο όποιον θέλω. Έλα εσύ. Δηλαδή, αν θα γίνει κάποιο έγκλημα στο κέντρο της Αθήνας, θα περάσουν όλοι την Αθήνα από έλεγχο DNA και από προσαγωγή γιατί κάποιος σκοτώθηκε στην Ομόνοια. Αυτό γίνεται εδώ. Επειδή είναι πιο πλήστη η κοινωνία. Νομίζω ότι θα μπορούμε να το κάνουμε. Και πρόεδρε, επειδή κάποιοι μιλάνε για δημοψήφισμα, εμείς δημοψήφισμα για το νερό, τον αέρα που αναπνέουμε και την τροφή μας, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Μιλάνε κάποιοι στις τηλεοράσεις και λένε ότι να γίνει δημοψήφισμα και αυτά. Δημοψήφισμα. Γιώργο, δημοψήφισμα για τον αέρα, το νερό και την τροφή δεν γίνεται. Πάμε. Κυριακόλια!